Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άντρες συζήτησαν επίκαιρα θέματα της ελληνικής διπλωματίας. Είναι μεγάλη χαρά να συναντά κανείς τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Δένδια και να ανταλλάσσει απόψεις μαζί του. Αυτό το οποίο χαροποιεί εμάς στη Νέα Δημοκρατία είναι τον τελευταίο χρόνο. Μετά τις εκλογές του 2019, η ελληνική διπλωματία δρά με αυτοπεποίθηση και με σχεδιασμό. Αυτό το οποίο είπαμε τον κύριο Δένδια σήμερα το πρωί είναι το αυτονόητο, ότι οι εθνικές προκλήσεις είναι πάρα πολλές και το Υπουργείο Εξωτερικών τις αντιμετωπίζει καθημερινά. Όμως έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πανέτοιμη για κάθε δύσκολη περίπτωση. Το έχουμε δείξει, θα συνεχίσουμε να το πράττουμε και με κάθε ευκαιρία. Ο κύριος Δένδιας με ενημέρωσε για όλες τις σοβαρές εξελίξεις. Ανταλλάξαμε απόψεις, άλλωστε ξέρετε ότι και επιστημονικά ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον να έχω την ευκαιρία να μιλώ με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και συμφωνήσαμε ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στην γραμμή του διεθνούς δικαίου, τη σοβαρότητα και τη υπευθυνότητα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Για την Ελλάδα, η καλή γειτονία, το διεθνές δίκαιο και η καλή, η σοβαρή εικόνα είναι στρατηγική επιλογή. Στο μεταξύ, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, εν ώψη ανασχηματισμού, το όνομα του σεραίου βουλευτή βρίσκεται ανάμεσα στα φρέσκα πρόσωπα. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του σεραίου βουλευτή ακούγεται για αξιοποίησή του εν ώψη ανασχηματισμού. Το προηγούμενο διάστημα, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα των Αθηνών εξήραν την εργατικότητα και τη συνέπεια του κυρίου Χατζηβασιλείου, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Πρωθυπουργό και βοηθά τα μέγιστα στο έργο της κυβέρνησης.